Κεφάλαιο 5. Μιμηθείτε λοιπόν το Θεό αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας, προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια, γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται, γίνεται και αυτό φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος: «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε λοιπόν καλά πως ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως στον Κύριο. Γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του. Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος». Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της.